των οικονομικών μέτρων και πνίγεται από τα ανεπάλληλα αδιέξοδα, εντάσεις, αίσθηση ανεπάρκειας και απουσίας στον Θεό από τον ορίζοντα των αρχόντων μας, έλλειμος ηγετικών πρωτοβουλειών, έλλειψη στηριγμάτων και έμπνευσης, παγκόσμιος διασυρμός, ασάφεια προοπτικών, γενικευμένος πανικός, ανυπαρξία οράματος, συνθέτουν ένα καταθλιπτικό τοπίο και εξαφανίζουν κάθε ορατή ελπίδα για κάτι καλύτερο. Η μετάνοια του καθενός και όλων μαζί και η απόλυτη στροφή μας προς τον Κύριο και Θεό μας αποτελούν ευλογημένο μονόδρομο. Επί τον Κύριον ελπίδα πάστης κεκτημένος, υψηλότερος εστί πάντων των λυπούντων. Η Εκκλησία μας γνωρίζει από την ιστορία της σε τέτοιες στιγμές να εντείνει το προσευχητικό της φρόνημα, να επικαλείται το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και να τελεί λυτές και εκτενείς δεήσεις. Κατόπιν τούτου, με την ευκαιρία και των παρακλήσεων του 15 Αυγούστου, θεωρούμε πως παράλληλα προς τον παραμυθητικό λόγο και την προσευχή μας προς την Παναγία Μητέρα μας, στο τέλος της ακολουθίας του παραμυθητικού κανόνος, πριν από το Απόστολο Εκπεράτων, προηγουμένου του έτη και έτη κλείνονται στα γόνατα του Κυρίου Δαϊδόμη, θα δεκινώσκεται υπό του ιερέως γόνη κλείνοντος ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, επίκαιρη προσευχή του Αγίου Σημεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Με αγάπη και ευχές διευλογημένο 15 Αύγουστο, ο Μητροπολίτης Ομοσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος.